Απίστευτες εικόνες καταστροφής στο νέο ασφαλτοτάπητα στον βόρειο λιμένο Βραχιώνα, στο ύψος του Κούλε, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Απορώ, δηλαδή, τι είναι αυτό. Να το φτιάξουν. Έκπληξη, λέω, είναι δυνατόν μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα να γίνει αυτό. Επόμενο ήταν. Εγώ το έβλεπα και με το φίλο μου και έλεγα την πόρτα κακοκαιρία. Θα τα ξυλώσει όλα. Δεν στέκει άσφαλτος εδώ πέρα με τη θάλασσα, την Αλμύρα. Η κακοκαιρία Κάρμελ διέλυσε τμήματα του ασφαλτοτάπητα με κομμάτια να μεταφέρονται από τον έντονο κυματισμό αρκετά μέτρα μακριά. Είχαμε τρομερούς ανέμους βέβαια, αλλά να σηκώσει τόσες πλάκες βάρος, τι να πω, κακοτεχνία. Εγώ αυτό βλέπω. Κακοτεχνίες προφανώς είναι και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά, αλλά πότε. Και πρέπει να ελέγχονται και αυτοί που παραδίδουν αυτά τα έργα. Έστω και αυτά τα μικρά. Και όλα αυτά συμβαίνουν δύο περίπου μήνες μετά την παράδοση του έργου στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εικόνας του λιμανιού. Δυστυχώς η φύση μας εκδικήθηκε. Μέσα σε 1,5 μήνα το κατέστρεψε αυτό που είχαμε φτιάξει. Νομίζω ότι ήταν γύρω στις 20.000 ή 40. Κάπου εκεί ήταν το ποσό το οποίο καταπανήθηκε. Ευτυχώς δεν το έχει καταστρέψει όλο βέβαια, γιατί εμείς κάναμε 600 μέτρα και από ό,τι βλέπετε εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται γύρω στα 30 μέτρα. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Όχι στρώσει συνέχεια. Στο τέλος θα φτάσει, το στρώσιμο θα ύψει τον κούλι θα φτάσει. Το σκηνικό καταστροφής αντικρίζουν δημότες, οι οποίοι αναφέρονται στην έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, ενώ ορισμένοι αφήνουν αιχμές για κακοτεχνίες. Φαίνεται τρομερό όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Τώρα τι να πω από εκεί πέρα, ας τα δουν οι αρμόδιοι και ας πράξουν τα δέοντα. Θα προβληματίζει το γεγονός ότι είναι πριν από 2 μήνες που γίνεται. Δεν προβληματίζει. Δεν προβληματίζει, αυτό είπα μπαίνοντα. Γιατί αναρωτιόμαστε και εμείς τι έγινε εδώ πέρα. Κατέβηκε κανένας εξωγήινος και τα μετέφερε τόσο αυτό. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τα στοιχεία της φύσης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος. Κάθε φορά που γίνεται κακοκαιρία, εκεί εντοπίζεται η ζημιά. Σίγουρα θα κάνουμε μια πρόχειρη πάλι αποκατάσταση εκεί, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να περπατάει εδώ με τις πλάκες και με τα φουσκώματα που έχει. Μπορεί να γίνει και ένα ατύχημα, οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Οριστική λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δώσει το έργο της οράκησης του προσύνεμου μόλου του Λιμένα Ηρακλείου, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.406.000 ευρώ. Αυτό θα το διορθώσουμε με το έργο το οποίο θα γίνει το οριστικό. Σας λέω, θα ξεκινήσουμε τις εργασίες Μάρτιο-Απρίλιο. Το έργο αυτό τι περιλαμβάνει, την προστασία του προσύνεμου μόλου? Ναι. Θα θωρακίσουμε όλο αυτό το μόλο, ώστε να μην μπορούν τα κύματα τα οποία βλέπετε τώρα πίσω, όταν είναι σε μεγάλη ένταση και ύψος, να περνάνε μέσα στην άσφαλτο.